Πρωτοχρονιάτικος Μποναμάς εκ μέρου της κυβέρνησης μουρμούρα όμως από συνταξιούχους που μιλούν για αυξήσεις ψίχουλα και μάλιστα για λίγους και γκρίνια από εργαζόμενους που τονίζουν ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι απλά το χάπι που χρυσώθηκε καλά εν ώψη εκλογών. Τα περήφανα γυρατιά έχουν ήδη πιάσει μολύβι και χαρτί υπολογίζοντας την πράξη σε τι ποσό μεταφράζεται η αύξηση έως και 7,75% που θα δουν μόνο στις κύριες συντάξεις τους με την προσωπική διαφορά όπως λένε να καταπίνει κάθε επιπλέον ευρώ που θα τους δοθεί την ώρα που ακόμα και αυτή η αύξηση δεν φτάνει ώστε να καλύψει τα επίπεδα του πληθωρισμού. Η αύξηση που θα δοθεί από την 1η του Γενάρη του 2023 7,75% Όσοι έχουν προσωπική διαφορά, θα μειωθεί η προσωπική διαφορά και χρήματα στη τσέπη δεν θα δουν. Έχω εδώ ένα συνάδελφο ο οποίο σήμερα του έβγαλε το καθαριστικό. Έχει προσωπική διαφορά 63,55. Η αύξηση που θα δοθεί είναι 63,12. Δηλαδή αυτό έχει ακόμα 0,43 λεπτά για, την επο για τον επόμενο χρόνο. Δηλαδή αυτός τι αύξηση θα πάρει ευρώ. Έτσι. Δεν θα πάρει καμία αύξηση. Οι συνταξιούχοι που αξιώνουν την κατάργηση τη προσωπική διαφορά αξιώνουν οι αυξήσει να περάσουν και στι επικουρικέ του συντάξει, ώστε να αποφεληθούν όλοι την ίδια ώρα που διαμηνύουν στην κυβέρνηση πω ο αγώνα του θα συνεχιστεί στου δρόμου. Ζητήσαμε η προσωπική διαφορά να ενσωματωθεί στη σύνταξη, έτσι ώστε όλοι οι συνταξιούχοι να πάρουν την αύξηση του 7,95% και να δουν πραγματικά χρήματα στη τσέπη τους. Εμείς ζητάμε να δοθούν αυξήσεις σε όλους τους συνταξιούχους, ανεξάρτητα από την προσωπική διαφορά, γιατί όλοι οι συνταξιούχοι χάνουν με τον πληθωρισμό που τρέχει σήμερα. Σε θέση μάχη όμω και οι εργαζόμενοι. Οι μειώσει των ασφαλιστικών εισφορών δεν θα του δώσουν ουσιαστική ανάσα, λένε, όπω το ίδιο συμβαίνει και με τα κατά καιρού επιδόματα που χορηγούνται. Επίση, ξεκαθαρίζουν πω δεν πρόκειται να πανηγυρίσουν και για την αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου. Σύμφωνα με τα λεγόμενα τη κυβέρνηση, θα πρέπει να πανηγυρίσουν οι εργαζόμενοι που ο μισθό θα, θα ξαναγυρίσει στα επίπεδα που είμαστε στο 2012. Και ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι την κάνει και ένα μήνα νωρίτερα για να καλύψει τους εργαζόμενους στα ξενοδοχεία. Δεν υπάρχει καμία ε, αύξηση που να υπηρε... του κατώτατου μισθού που να επηρεάσει τους εργαζόμενους στα ξενοδοχεία. Αυτό είναι ένα τρικάκι της κυβέρνησης. Από τη μια καλπάζει η ακρίβεια λοιπόν και από την άλλη υπάρχουν εργαζόμενοι που εδώ και 12 χρόνια δεν έχουν δει ούτε ένα ευρώ αύξηση στο μισθό τους. Άρα όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι δυσκολεύει η κατάσταση. Οι συνδικαλιστές πάντως καθιστούν σαφές πως η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν θα επηρεάσει τους εργαζόμενους που έχουν υπογράψει κλαδικές συμβάσεις εργασίας όπως είναι η εποχική υπάλληλοι, αλλά θα επηρεαστούν μόνο εκείνοι που η αμοιβή τους βασίζεται στον κατώτατο μισθό και οι οποίοι όμως δεν επαρκεί για να ζουν με αξιοπρέπεια.